Το Κομμουνιστικό Κόμμα αυτό το τριήμερο προγραμμάτισε την περιοδία ενός κλιμακίου, στο οποίο συμμετέχω και εγώ, σε διάφορους χώρους, ούτως ώστε και να ενημερωθούμε για τα προβλήματα που υπάρχουν, αλλά και για να μεταφέρουμε τις θέσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος. Συγκεκριμένα, έγιναν συναντήσεις με το προσωπικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας Μεσολογγίου, με το λιμενικό αντίστοιχα, το προσωπικό. Έγινε συνάντηση με τους εργαζόμενους, με εκπροσώπους του Διοικητικού Συμβουλίου των εργαζομένων στο νοσοκομείο του Μεσολογγίου, καθώς και το Σωματείο των Εργαζομένων στον Δήμο. Στη συνέχεια έγινε συνάντηση με τον Δήμαρχο Μεσολογγίου, καθώς επίσης και δύο ομιλίες, η μία στο Αιτωλικό και η μία στο Μεσολόγγι. Στη διάρκεια αυτής της περιοδίας καταγράφηκαν προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν αυτοί οι κλάδοι, που συνοπτικά εστιάζονται αυτά, η γενουσιουργός αιτία αυτών των προβλημάτων είναι πάντα η κυβερνητική πολιτική όπως αυτή υλοποιείται. Συγκεκριμένα το προσωπικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας μας ανέφερε προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν, έχουν συσσωρευμένα πάρα πολλά ρεπό τα οποία δεν υπάρχουν οι συνθήκες να τα πάρουν, και συνεχώς αυτή η κατάσταση επιδεινώνεται. Το προσωπικό του λιμενικού σώματος έχει τεράστια οξυμένα και καθημερινά προβλήματα με τις εγκαταστάσεις τις οποίες βρίσκονται, ενώ υπάρχουν οι προϋποθέσεις πολύ σύντομα να μεταφερθούν σε καινούριο κτίριο. Οι εργαζόμενοι στον Δήμο, τα κύρια προβλήματά τους εστιάζονται στις συνθήκες κυρίως που δημιουργούνται στην αποκομιδή των απορριμμάτων της περιοχής του Μεσολογγίου και του Αιτωλικού. Στη συνάντηση με τον Δήμαρχο αναδείχθηκε και συζητήθηκε εκτεταμένα το πρόβλημα της λειτουργίας του ΧΙΤΑ της περιοχής, ή μάλλον της μη λειτουργίας του ΧΙΤΑ, γιατί επί της ουσίας δεν λειτουργεί, και τις δράσεις τις οποίες προβαίνει ο Δήμαρχος για να λυθεί το πρόβλημα, που κατά την άποψή μας όλες αυτές οι κινήσεις δεν βοηθούν στο να λυθεί πραγματικά και με επιστημονικό τρόπο το πρόβλημα λειτουργίας του ΧΙΤΑ. Οι λύσεις που προτείνει ο Δήμος κατά την άποψή μας είναι λύσεις ασπιρίνης, ουσιαστικά να μεταφερθούν σε έναν άλλο ΧΙΤΑ, αλλά ταυτόχρονα να μην δημιουργούνται οι προϋποθέσεις δημιουργίας του ΧΙΤΑ της περιοχής του Μεσολογγίου, που σημαίνει όταν θα παρέλθει το διάστημα που έχει συμφωνηθεί για τη μεταφορά, την προσωρινή μεταφορά των απορριμμάτων στο Αγρίνιο, τότε πλέον θα ξαναβρεθεί το πρόβλημα ζωντανό μπροστά τους. Υπήρξαν συζητήσεις εκτεταμένες και στην περιοχή του Αιτωλικού, αλλά και με την Δημοτική Αρχή, όσον αφορά την υδροδότηση του Αιτωλικού, αλλά και την αποχέτευση. Συγκεκριμένα υπάρχει ο βιολογικός καθαρισμός, η εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού του Μεσολογγίου, οι οποίες υπολειτουργούν, του Αιτωλικού που δεν λειτουργούν, αλλά και των ενιάδων στην περιοχή κατοχή και νεοχώριο που δεν λειτουργεί ο βιολογικός καθαρισμός. Αποτέλεσμα είναι τα λίμματα να πέφτουν ακατέργαστα στην λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού, αλλά και στις ακτές του Ιωνίου Πελάγους του ποταμού Αχελλώου. Αυτά είναι προβλήματα τα οποία δημιουργούν πραγματικά πολύ άσχημες συνθήκες για τους κατοίκους της περιοχής, αλλά και για τους επαγγελματίες. Μην ξεχνάμε ότι η λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού είναι ένας χώρος αλίευσης μεγάλων ποσοτήτων ψαριών, και δυστυχώς δεν υπάρχει και άμεση προοπτική επίλυσης. Το νερό επίσης που χρησιμοποιούν οι κάτοικοι του Αιτωλικού δεν είναι κατάλληλο για χρήση, ούτε καν για πλήσιμο, όχι για πόση, με την λύση του να παραπέμπεται στις καλένδες αφού εξασφαλιστεί χρηματοδότηση. Όμως οι κάτοικοι του Αιτωλικού πληρώνουν το κόστος της σύνδρευσης αυτής, της απόλυτα κατάλληλης, χωρίς να υπάρχει καμία έκπτωση, και φυσικά επιβαρύνονται με επιπλέον ποσά για να αγοράζουν από εταιρεία ίδρυυσης της περιοχής
νερό για να μπορούν να πίνουν, να μαγειρεύουν, αλλά και να πλένονται. Είναι συνθήκες που δεν ταιριάζουν στους κατοίκους της περιοχής, σύμφωνα με τις επιστημονικές εξελίξεις και τις δυνατότητες στον 21ο αιώνα, και βέβαια θα πρέπει οι ίδιοι οι κάτοικοι και του Μεσολογίου και του Αιτωλικού, αλλά και των άλλων αστικών περιοχών που υπάρχουν εδώ στην περιοχή, να πάρουν τις λύσεις στα χέρια τους και να διεκδικήσουν αυτό που τους αναλογεί. Το Κομμουνιστικό Κόμμα, μέσω προτάσεων της Λαϊκής Εισπύρωσης αλλά και των οργανώσεών μας στην περιοχή, πραγματικά στέκεται δίπλα τους, μπαίνει μπροστά στους αγώνες και ζητάμε και από τους ίδιους να συμπορευθούν μαζί μας για να αποκτήσει η φωνή τους την ισχύ, τη συλλογική, και που πιστεύουμε ότι θα είναι και η μόνη λύση σε αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν εδώ πέρα.